Έχω κοντά μου τον προπονητή του Φίνικα Περιστερίου, τον Γιώργο Λαζάρου. Εγκαινιάζουμε αυτή τη νέα ενότητα. Γιώργο, μας κάνεις εσύ ποδαρικό με τις ηχητικές συνεντεύξεις που θα ανεβαίνουν στο YouTube, στο κανάλι του Αμπόλα Sport. Ελπίζω να μας φέρεις γούρι. Έχουμε συγκεντρώσει την ενότητα αυτή να πάρουν όλα καλά. Έχουμε όντως να είμαι γούρικος και έχουμε να συνεχίσετε το ίδιο καλά όπως και τώρα να καλύπτετε το ρεπορτάζ για το Αθηναϊκό Ποδόσφαιρο. Και από την πλευρά μας θα πούμε να κάνει να φέρουμε και σε σένα γούρι, γιατί αρχίζει και ανεβαίνει η ομάδα, οπότε να συνεχίσει να βρίσκεται σε αυτή την ανωδική πορεία. Μακάρι, πολύ καλό. Λοιπόν, πάμε λοιπόν Γιώργο να πούμε δύο λόγια για την προσπάθεια που γίνεται στον Φίνικα Περιστερίου. Δεν ξεκίνησατε πολύ καλά, είναι η αλήθεια, αλλά πλέον αρχίζει η ομάδα νομίζω να βρίσκει τα πατήματά της και να παίρνει τα αποτελέσματα που θέλει. Δεν ξέρω εσύ φυσικά, θα μας πεις και εσύ περισσότερα. Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ξεκινήσαμε το πρωτάθλημα πολύ καλά με δύο ήττες. Βέβαια υπήρχε ο λόγος που συνέβη αυτό, διότι ξαφνικά τις τελευταίες 10 μέρες που ξεκίνησε το πρωτάθλημα φτάσαμε να έχουμε 4 με 5 απουσίες βασικών παιχτών, οι οποίοι ακόμα δεν έχουν όλοι γυρίσει πίσω στην ομάδα. Σιγά σιγά βέβαια ένας να γυρίζει, κάτι που γι' αυτό φαίνεται και σαν αποτελέσματα σιγά σιγά αυτό. Άρα ενώ είχαμε αρχίσει και χτίζαμε σε όλη την προετοιμασία κάπως ένα βασικό κορμό και δουλεύαμε σε συγκεκριμένα πράγματα, ξαφνικά μια εβδομάδα πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα αυτές οι απουσίες αλλάξανε ουσιαστικά τον προγραμματισμό. Αυτό μας τύχησε. Από εκεί και πέρα δείξαμε τα ανακλαστικά ευτυχώς και μπορέσαμε και σιγά σιγά και με τη βοήθεια των υπολείπων παιδιών που ήταν στην ομάδα αλλά και με αυτόν που γυρίζαν σιγά σιγά να πούμε πάλι σε μια σειρά και να έχουν κάποια θετικά αποτελέσματα. Να πούμε ότι ο Φίνικας βρίσκεται έτσι στον πρώτο όμιλο της Β' Αθηνών. Ξεκινήσατε με ήττα στο κύπελο. Βέβαια δεν έχει ιδιαίτερη σημασία νομίζω ότι το κύπελο τώρα για μια ομάδα Β' κατηγορίας, πιο πολύ είναι στο στάδιο της προετοιμασίας. Είναι ένα τεστ ουσιαστικά μέσα στα πλαίσια της προετοιμασίας που κάναμε. Έτσι. Ξεκινήσατε στο πρωτάθλημα με δύο ήττες. Όμως πλέον στα τελευταία 4 μάτς μετράτε 3 νίκες και μια ισοπαλία, χωρίς αμφιβολία. Ένας πολύ καλός συνδυασμός. Κερδίσατε την Αλσούπολη, μια δύσκολη ομάδα. Κερδίσατε, φέρατε ισοπαλία μέσα στο Χαλάνδρι που είναι μια ιστορική ομάδα έτσι και πολύ καλή νομίζω. Και στα τελευταία δύο παιχνίδια κερδίσατε τον Άρη Καλαμακίου και την ΑΕ Μεταμόρφωσης. Επίσης δύο πολύ καλές ομάδες, ειδικότερα η ΑΕ Μεταμόρφωσης. Βέβαια ο Άρης Καλαμακίου ακόμα δεν έχει πείσει, είναι αλήθεια, βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις. Τι άλλαξε λοιπόν σε αυτά τα 4 μάτς, Γιώργο, ήταν μόνο οι επιστροφές κάποιων παιχτών? Εντάξει, δεν ήταν μόνο αυτό, η αλήθεια είναι. Απλώς νομίζω ότι κάποια στιγμή όταν κάνεις δύο ήττες είναι ένα κομβικό σημείο και πρέπει να δείξει κάποια ανακλαστικά η ομάδα. Νομίζω ότι αυτό έγινε από όλους μας εκείνη τη στιγμή που μπορούσαμε, από τις παίκτες δηλαδή που εκείνη τη στιγμή μπορούσαν να βοηθήσουν και από την όλη προσπάθεια που γενικότερα γινόταν. Βγήκαν αυτά τα ανακλαστικά. Η ψυχολογία ήταν ότι πρέπει αυτό να σταματήσει τώρα. Επομένως καταφέραμε και στο τρίτο παιχνίδι, ας πούμε, με την Αλσούπολη πήραμε ένα θετικό αποτέλεσμα και πάνω σε αυτό χτίσαμε να κάνουμε και ένα αποτέλεσμα καλό από τον Παλάνδρη και μετά σιγά σιγά όταν αρχίζει και αλλάζει η ψυχολογία, βήμα-βήμα αρχίζει το πράγμα και γίνεται καλύτερο. Νομίζω ότι ήταν κομβικό σημείο οι δύο ήττες και έπρεπε όλοι μας να βγάλουμε αυτή την αντίδραση που τελικά βγήκε. Τώρα νομίζω έρχεται ένα ακόμη δύσκολο παιχνίδι, ίσως το πιο δύσκολο μέχρι τώρα που έχετε δώσει, τουλάχιστον θεωρητικά βέβαια, πάντα στο ποδόσφαιρο κρίνονται όλα, κόντρα στον Άταλο, μια ομάδα με βλέψεις, μια ομάδα με πολύ εμπειρούς παίχτες, που νομίζω οι περισσότεροι εξ αυτών θα παίζαν άνετα και στην Α' Αθηνών. Θα είναι νομίζω από τα πιο ενδιαφέροντα μάτια αγωνιστικής. Πάτε στον Άταλο το Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος. Ο αγώνας στο γήπεδο των Κάτω Αχαρνών. Τι να περιμένουμε τώρα από την ομάδα, Γιώργο, πώς θα προσεγγίσετε το παιχνίδι? Η αλήθεια είναι ότι ως τώρα σε 7 αγωνιστικές έχουμε βγάλει ένα σχετικά δύσκολο πρόγραμμα. Τώρα όντως πηγαίνουμε σε μια ομάδα η οποία φαίνεται ότι θα είναι διεκδικήτρια για μία από τις θέσεις που ανεβάζουν στις
στην άλφα κατηγορία. Με πάρα πολύ καλούς παίχτες. Νομίζω από ότι, επειδή δεν έχω μπορέσει ακόμα να δω τον αντίπαλο live, αλλά ακούω ότι υπάρχουν και παίχτες που το επίπεδο τους μπορεί να είναι και πάνω από το επίπεδο της άλφα Αθηνών. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Από εκεί και πέρα όμως εμείς είμαστε σε ένα καλό, ας πούμε, momentum αυτή τη στιγμή. Και θεωρώ ότι θα ακολουθήσουμε τη στρατηγική μας, θα έχουμε δουλειές πάνω στο συγκεκριμένο μάτς και θα διεκδικήσουμε τις πιθανότητες μας να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Γιατί θεωρώ ότι πλέον και η δική μας ομάδα είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο και είναι αρκετά ανταγωνιστική. Γιώργο, νομίζω στο τελευταίο μάτς και όλα καλά όλα αυτά που λέμε για την ομάδα, αλλά ίσως πρέπει να σταθούμε και λίγο και σε σένα. 6-100 εμφανίσεις, 100 εμφανίσεις. Πιο σωστά, έχεις κάτσει 100 φορές στον πάγκο του Φοίνικα Περιστερίου ως προπονητής, για να είμαστε πιο σωστοί, έτσι δεν είναι, στο τελευταίο μάτς. Κατοστάρισες λοιπόν, με νίκη, σίγουρα σημαντικό κομμάτι νομίζω και αυτό. Είσαι κοντά 3 χρόνια τώρα, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Αυτή ουσιαστικά είναι η τέταρτη σεζόν που τρέχουμε. Είχα πάει στην ομάδα, πήγα το Νοέμβριο του 2016, την πέμπτη αγωνιστική. Και αυτό αποδεικνύει και το. Συγγνώμη που σε διακόπτω κιόλας, Γιώργο, αποδεικνύει νομίζω και το έργο σου, γιατί οι πάγκοι δεν είναι ηλεκτρικοί μόνο, ηλεκτρικές καρέκλες, ας πούμε, μόνο στα επαγγελματικά σωματεία, αλλά νομίζω και στα αεραστεχνικά. Δεν ξέρω πόσοι προπονητές σε περίπου 130 ομάδες που είναι στην Αθήνα έχουν κάτσει 3 και 4 χρόνια. Ναι, όντως αυτό, άμα το αναλογιστεί κάποιος, αποτελεί, ας πούμε, εισαγωγικά μικρό επίτευγμα, θα να καταφέρεις να είσαι 100 παιχνίδια σε μια ομάδα. Σε κάνει να νιώθεις καλά, νιώθεις ότι το έργο σου ως τώρα τουλάχιστον έχει αναγνωριστεί και είναι μια μικρή, ας πούμε, επιτυχία. Εγώ χαίρομαι που είμαι στην οικογένεια του Φοίνικα, γιατί είναι μια ομάδα που πραγματικά κάποιος μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει όταν λέμε μερικές φορές σαν κλισέ ότι είμαστε μια οικογένεια. Όντως η ομάδα λειτουργεί έτσι. Και νομίζω ότι έχω κι εγώ από τη μεριά μου βάλει το λιθαράκι μου τα τελευταία τουλάχιστον 3 χρόνια ο Φοίνικας να ανέβει λίγο σε επίπεδο. Είναι πολύ σημαντικό ότι πλέον τα παιδιά σε ακαδημίες αυξάνονται με την πολύ καλή δουλειά που γίνεται. Ότι ο Φοίνικας μετά από τις δύο παιχνίδια παράς που συμμετείχαμε ακούστηκε νομίζω σε όλες τις ποδοσφαιρικές γωνιές της Αθήνας. Νομίζω ότι είναι κάτι που το σκέφτεσαι θετικά και σε χαροποιεί ο οποίος καταφέρει. Τώρα τι μπορούμε να πούμε για αυτό τον όμιλο, Γιώργο. Φαίνεται το Βίρονας έχει ξεκινήσει πολύ καλά. Έχει το 6-6. Ναι, νομίζω ότι ακόμα είναι σχετικά νωρίς για να βγουν πολλά συμπεράσματα, γιατί από ό,τι βλέπουμε και πολλές ομάδες ακόμα είναι στη διαδικασία. Κάποιες ομάδες μέχρι και τώρα μπορεί να προσθέτουν παίχτες στο ρόστερ τους, κάποιοι προπονητές αλλάζουν. Είναι ένας δύσκολος που για μένα είναι στην αρχή όταν έγινε κλήρωση φάνηκε ότι είναι ένας αρκετά δύσκολος όμιλος. Έχει ιστορικές ομάδες μέσα, όπως είναι η Δόξα Βίρονα, είναι μια πάρα πολύ ιστορική ομάδα, έτσι, όχι μόνο για το ελαστερνικό ποδόσφαιρο, αλλά και για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Είναι το Χαλάνδρι, είναι ο Άταλος που φαίνεται ότι έχει υψηλές βλέψεις, είναι ο Βίρονας που αυτή τη στιγμή διαγράφει μια εξαιρετικά εντυπωσιακή πορεία ως τώρα. Τώρα μην αδικήσω και άλλες ομάδες, έχει πάρα πολύ καλές και ανταγωνιστικές ομάδες ο όμιλος. Νομίζω ότι απλώς ακόμα είναι σχετικά νωρίς να βγάλουμε τα όποια συμπεράσματα. Πάντως φαίνεται ότι είναι κάποιες ομάδες που αρχίζουν και ξεχωρίζουν σιγά σιγά ότι θα έχουν υψηλές βλέψεις. Είναι μια ευχάριστη έκπληξη, πιστεύεις, ο Άρης Χολαργού? Είναι ισοβαθμείται, είναι ψηλά. Δεν ξέρω αν το διάστασή σου. Ναι, το έχω δει. Νομίζω ότι διαγράφει μια καλή πορεία ο Άρης Χολαργού. Δεν έχω καταφέρει αυτή τη στιγμή να έχω δει την ομάδα για να μπορώ να έχω και μια άποψη προσωπική και να κάνω 2-3 σχόλια πάνω σε αυτό, αλλά βαθμολογικά φαίνεται ότι ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Ναι, γιατί αν λέγαμε, εντάξει, το Χαοβίρονας ενισχύθηκε πολύ, η Δόξα είναι ιστορική ομάδα, το Χαλάνδρι είναι επίσης μια ιστορική ομάδα, ο Άταλος ενισχύθηκε πολύ, η Αλσούπολη κάνει καλές πορείες συνήθως τα τελευταία χρόνια,
Εσείς χάσατε την άνοδο τα τελευταία δύο χρόνια στο μπαράζ με μειονέκτημα της έδρας και της ισοπαλίας. Πάνω κάτω, νομίζω αυτή είναι εξάδα. Δηλαδή, δύσκολα περιμέναμε μια άλλη ομάδα να είναι μέσα σε αυτή την εξάδα. Παρ' όλα αυτά, είναι η Γκάρις Κολαργού εκεί κοντά και γι' αυτό τον αναφέρω. Ναι, όχι, καλά κάνεις, νομίζω ότι όντως έχει διαγράψει μια έτσι καλή πορεία στάδα, αλλά άμα δούμε και σε εμάς που είναι από κάτω από εμάς, ουσιαστικά είναι τόσο μικρή διαφορά που αγωνιστική με την αγωνιστική μπορεί να αλλάζει το όλο τοπίο, ας πούμε. Νομίζω ότι εντάξει, στο τέλος του πρώτου γύρου εκεί αρχίζουν και φαίνονται τα όποια συμπεράσματα σχετικά λίγο πολύ με τις πορείες των ομάδων. Εντάξει, ναι, σίγουρα είναι νωρίς ακόμα, αλλά φαίνεται προς το παρόν είναι ομάδες περισσότερες πολύ κοντά. Ακόμα και ο Βίρονας δηλαδή, εντάξει, έχει κάνει 6 νίκες σειρά, αλλά ακόμα δηλαδή με μια ήττα μπορεί, ας πούμε, το Χαλάνδρι να το φτάσει. Ναι. Πάντως πιστεύω ότι θα είναι ένας πολύ ανταγωνιστικός όμιλος. Ναι, έτσι φαίνεται αυτή τη στιγμή και νομίζω, εντάξει, είναι 6-7 ομάδες, αν όχι 6-7, νομίζω σίγουρα οι 3-4 θα πάνε έτσι να παλεύουν μέχρι το τέλος. Και εγώ έτσι αυτή την αίσθηση έχω. Κάπως έτσι φαίνεται το πράγμα. Τώρα να επιστρέψουμε και λίγο και στο μάτς που έρχεται με τον Άταλο. Δεν ξέρω αν έχει μάθει, άλλαξαν και προπονητή. Είναι ο Παναγιώτης Καλαϊτζίδης τώρα. Δεν ξέρω αν επηρεάζει κάπως τα πλάνα σας όλο αυτό. Η αλήθεια είναι ότι σίγουρα η αλλαγή ενός προπονητή σε μια ομάδα δημιουργεί κάποιες έτσι. Αλλάζει λίγο το όλο τοπίο, ας πούμε. Στο πώς λειτουργεί ίσως ας πούμε σε ένα βαθμό η ομάδα, αλλά μπορεί ειδικά στο ψυχολογικό κομμάτι έρχεται και δίνει μια επιπλέον έτσι, έχει μια επιπλέον σημασία στο ψυχολογικό κομμάτι. Από εκεί και πέρα όμως εμείς λίγο πολύ δουλεύουμε συγκεκριμένα πράγματα, σίγουρα εντάξει, θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το μάτς βάσει της εικόνας που μας τώρα από τον αντίπαλο, γιατί δεν μπορεί να υποθέσει κάτι αν δεν το έχει. Δηλαδή μόνο υποθέσει δεν μπορεί να κάνεις, να καθίσεις να καταγράψει μια στρατηγική. Εμείς με τα δεδομένα τώρα να καθίσουμε έτσι λίγο να δούμε το μάτς. Απλώς είναι σίγουρο ότι στο ψυχολογικό τομέα σίγουρα μια αλλαγή προπονητή πάντα αλλάζει λίγο, έστω μερικές φορές προσωρινά, μερικές φορές σε βάθος χρόνου αλλάζει λίγο το τοπίο. Εντάξει. Είναι πάντως ένα παιχνίδι το οποίο φαίνεται ότι θα έχει διαφορετικά δεδομένα αφού στην αρχή της εβδομάδας μια ομάδα αλλάζει προπονητή. Ωραία. Τώρα να πούμε και δύο λόγια. Μπορεί να είσαι νέος στο χώρο, μπορεί να είσαι νέος ηλικιακά Γιώργο, αλλά έχεις την εμπειρία. Είσαι αρκετά χρόνια, εκτός από το Φοίνικα πριν ήσουν και σε άλλες ομάδες. Είσαι χρόνια στο αθηναϊκό ποδόσφαιρο. Πώς βλέπεις γενικά τα πράγματα, πηγαίνουν από το καλό στο καλύτερο, υπάρχει μια υποβάθμιση ίσως, ποια είναι η άποψή σου γενικότερα που τα ζεις και εσύ από μέσα, σε όλα τα επίπεδα εννοώ, και σε ποιότητα ομάδων και σε παίκτες και στις εγκαταστάσεις, όλα αυτά θα ήθελα να κάνουμε ένα μικρό σχόλιο άμα και εσύ θέλεις. Εγώ νομίζω ότι επειδή μιλάμε για ένα τεχνικό ποδόσφαιρο, αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι να δεικνύονται νέοι ποδοσφαιριστές που ουσιαστικά θα μπορούσαν να προχωρήσουν στα πάνω. Και νομίζω ότι τα προηγούμενα μερικά χρόνια με την κρίση δόθηκε ας πούμε ευκαιρία σε πολλές ομάδες να αρχίζουν να κοιτάζουν λίγο πιο ας πούμε έντονα και πιο σε βάθος το κομμάτι που λέγεται ακαδημίες. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που έχει αλλάξει με τα χρόνια, ας πούμε, πριν το 2010. Αρχίζουν οι ομάδες σιγά σιγά να επενδύουν στις ακαδημίες του και να προσπαθούν να βγάλουν κάποιους παίχτες. Και νομίζω ότι αυτό είναι και η ουσία του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου ουσιαστικά. Αυτή πρέπει να είναι η ουσία του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Γιατί το ποδόσφαιρο ερασιτεχνικό, όπως λένε έτσι, αποτελεί τη μήτρα και του επαγγελματικού. Θα πρέπει να αποτελεί τη μήτρα και του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Ακριβώς. Από εκεί και πέρα τώρα νομίζω ότι επειδή έχει αρχίσει και γίνεται, θεωρώ τώρα, έτσι νομίζω δική μου εκτίμηση, καλύτερη δουλειά πλέον στο κομμάτι που λέγεται ακαδημίες, αυτό σιγά σιγά χρόνο με τον χρόνο θα αποδίδει και αποτελέσματα και θα φαίνεται και ας πούμε πιο γλαφυρά και με συνθέσεις των ομάδων ότι θα αποτελούνται από παιδιά που έρχονται από τα σπλάχνα της ομάδας. Αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι, το οποίο δίνουν τα πράγματα ότι πηγαίνουν προς τα εκεί. Τώρα από εκεί και πέρα στο κομμάτι ας πούμε, των εγκαταστάσεων κτλ.
σίγουρα τα πράγματα θα μπορούν όλοι και καλύτερα, έτσι, θα μπορούσαν να γίνουν όλοι και καλύτερα. Υπάρχουν ακόμα γήπεδα τα οποία ουσιαστικά, ας πούμε, το χλωτάπιτάς τους δεν βοηθάει πάρα πολύ το ποδοσφαιριστέ να δείξουν αυτό που μπορούν, αλλά από ό,τι βλέπω γενικότερα γίνεται μια προσπάθεια έτσι λίγο τα πράγματα να φτιάξουν πάλι και εντάξει. Δεν ξέρω, ένα ακόμα έτσι που θέλω να αναφέρω είναι ότι νομίζω ότι σιγά σιγά ο κόσμος αρχίζει και γυρνάει και προς το εθνικό ποδόσφαιρο, για τους φιλάθλους να μιλάω, και το ενδιαφέρον αρχίζει και τονώνεται ξανά. Και αυτό θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σίγουρα, σίγουρα και αυτό ίσως είναι το πιο σημαντικό για να αντέξουν και οι ομάδες και να υπάρξουν και κάποια έσοδα παραπάνω, γιατί κατά ψέματα και 10-20 φίλαθλοι παραπάνω να πάνε σε κάποιο παιχνίδι και να κόψουν το εισιτήριο, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μια ομάδα. Είναι τα έξοδα της διαιτησίας, έτσι. Άρα, μπορεί να ξεχνάμε. Ναι, εννοείται, δεν το συζητώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους τους λόγους. Τώρα... Είναι πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι γενικότερα όσο ανεβαίνει, όσο πέρα χρόνια και μπαίνουν και νέοι προπονητές με πολλές γνώσεις πλέον στον χώρο του ποδοσφαίρου και που είναι διπλωματούχοι κτλ. Νομίζω ότι αυτό θα βοηθάει τις υποδομές να αναδείξουν όλο και πιο άντρες, ας πούμε, ποδοσφαιρικά παίκτες. Νομίζω ουσιαστικά δηλαδή ότι βρισκόμαστε, θέλω να πιστεύω τώρα εγώ, σε μια ανωδική πορεία στο κομμάτι αυτό. Γιώργο, έχουμε πει αρκετά, όμως κλείνοντας θα ήθελα να κάνουμε έτσι και να πούμε και δύο λόγια. Και για την, ίσως και για την Ειρήνη Πετρούπολης. Δυστυχώς δεν τη βλέπουμε να έχει κατέβει τα τελευταία χρόνια. Ήσουν εκεί πέρα. Ουσιαστικά νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, από εκεί έγινες και πιο γνωστός. Βοήθησες και την ομάδα να ανέβηκε στην Α κατηγορία την πρώτη χρονιά. Δυστυχώς δεν τη βλέπουμε να κατεβαίνει. Δεν ξέρω τώρα αν θα θες να κάνεις και εσύ κάποιο σχόλιο. Φαντάζομαι έχεις καλές αναμνήσεις από εκεί πέρα. Εντάξει. Η Ειρήνη Πετρούπολης είναι αλήθεια ότι τα πρώτα μου έτσι, ας πούμε, βήματα ήταν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, γιατί κατορθώσαμε δύο φορές για να δείξουμε στην άλλη κατηγορία. Τη μία μάλιστα πήραμε και το πρωτάθλημα. Τώρα για να είμαι και ειλικρινής, τα τελευταία χρόνια και εγώ έχω παρατηρήσει ότι δεν νομίζω ότι πέρσι ή μόνο φέτος, δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς, δεν έχει κατέβει στο πρωτάθλημα. Δεν γνωρίζω, για να είμαι ειλικρινής, τι έχει συμβεί. Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω, όντως είναι μια ομάδα που αποτελεί για σένα έτσι ένα σημαντικό κομμάτι. Καλό θα ήταν να ήταν αυτό το κομμάτι όσο πιο ζωντανό γίνεται. Εντάξει, μακάρι να είναι κάτι το οποίο είναι, ας πούμε, προσωρινό και η ομάδα να ξαναπαρουσιαστεί και να ξαναγίνει δυνατή. Εντάξει, να αναφέρουμε και την ομάδα και όλες αυτή. Έχει παίξει Α κατηγορία. Είναι σε μια ποδοσφαιρική περιοχή όπως είναι η Πετρούπολη. Σίγουρα είναι λυπηρό το ότι δεν συμμετέχει. Ναι, εντάξει. Απλώς η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζω τι για ποιο λόγο αυτό μπορεί να έχει συμβεί. Αλλά εντάξει, η Ειρήνη Πετρούπολη όντως για μένα ήταν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και στην εξέλιξή μου, ας πούμε, σαν προπονητή σε ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι, νομίζω ούτε πέρσι είχε κατέβει. Πρέπει να είναι η δεύτερη χρονιά. Ναι, δεν το θυμάμαι. Νομίζω τώρα που το κοιτάω, αν δεν κάνω και εγώ κάποιο λάθος, δεν έχω χάσει το μάτι μου εκεί πέρα. Δεν τη θυμάμαι και πέρσι, όντως. Δεύτερη χρονιά. Μάλιστα. Αυτά. Ωραία. Τώρα, Γιώργο, ξέρω αν κλείνοντας, θα θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο. Όχι, έχουμε αυτή η καινούργια προσπάθεια που κάνετε να πάει πάρα πολύ καλά. Είναι σημαντικό που υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται έτσι τόσο πολύ δημοσιογραφικά, τόσο πολύ ενεργά με το ελληνικό ποδόσφαιρο και αναδεικνύεται γενικότερα πολλά θέματα. Και ουσιαστικά είστε κι εσείς αυτοί που βάζετε το λιθαράκι να ξαναγυρίσει ο κόσμος προς το ελληνικό ποδόσφαιρο, να αρχίσει να στρέφει το βλέμμα του προς αυτά τα παιδιά. Και όλοι, ο καθένας στη μεριά του, να βάζουμε έτσι ένα μικρό, όπως είπα, λιθαράκι για να αρχίσει αυτό το όλη η προσπάθεια να πηγαίνουμε στα πάνω πάλι. Έτσι. Εύχομαι να πάτε πάρα πολύ καλά στην προσπάθεια. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. Δυστυχώς κάποιοι βέβαια δεν το καταλαβαίνουν αυτά που λες και αυτό μας στεναχωρεί. Αλλά όμως σε γενικές γραμμές βλέπουμε την στήριξη των ανθρώπων, βλέπουμε την αγάπη τους. Όπως μπορούν και ο καθένας προσπαθεί και στηρίζει την προσπάθεια αυτή. Χρειάζεται, όσο περισσότεροι ασχολούνται τόσο νομίζω το καλύτερο είναι για να προωθείτε το ελαστικό ποδόσφαιρο, γιατί κατά τα ψέματα
επιτελείτε έργο όσοι ασχολούνται, ειδικά εσείς που ασχολείστε με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να έρχονται όλο ένα και περισσότερα παιδιά στον αθλητισμό. Λοιπόν, το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα λαϊκό το οποίο πάντα τραβάει τις πιτσιρικάδες πιο πολύ από τα άλλα στους αθλήματα. Επομένως, όσα πιο πολλά παιδιά τραβήξουν στον αθλητισμό, νομίζω ότι τόσο περισσότερο κερδισμένη βγαίνει γενικότερα και η κοινωνία μας, έτσι. Νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία αυτό. Σωστά, ο αθλητισμός είναι ότι πιο σημαντικό υπάρχει ταυτόχρονα με το σχολείο και τη μόρφωση των παιδιών. Είναι ακόμα ένα κομμάτι της μόρφωσης, τέλος πάντων. Ο αθλητισμός. Αυτό πιστεύω. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε τα καλύτερα σε σένα και στο Φοίνικα Περιστερίου. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ.